Σήμερα δεν κάνω προσωπικό, είμαι μήνυμα τη δέα του Σουδέα και θα τα πηγαίνει και διάτα με δυναμική. Στην έξω σε δουλειάσω του Μερκαπίνου με μεγάλο δίδυμα, συνέχει τις τρακτικές αναλογές στο Δημοτικό Συμβούλιο με 12 θέματα στην κοινή σε διάθεση, όπως ο μεγάλος της πρόσκλησης που συμμετείχε την Παρασκευή και που φύσει έκτη τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ, για να το αποκαλείτε. Παπάς Παταγιώτης παρόν. Παπάς Παταγιώτης παρόν. Και αφορά τη σχετικά έργα βελτίωση και αναβάθμιση
το υφιστάμενο δικτύο πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών για την ανάπτυξη των περιοχών φυσικού κάλους που έχουμε γενικότερα στο Δήμο μας. Το συνολικό μήκος των μονοπατιών που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη πρόταση των 14 είναι 13,5 χιλιόμετρα περίπου. Αυτά θα ήθελα να πω στην Ελλάδα. Είμαστε πιο πέρα από το λιγότερο τέλο τη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάσμαν. Εγώ. Σε λίγο πραγματάκια θα βρω. Το ένα είναι, κοιτάξτε λίγο κάποια έργα που γίνανε στο σχολείο, το ΚΕΛ και το γυμνάσιο για το χώρο εκεί. Το έχει πάρει από τη χώρα, το γήπεδο, έτσι το λέει τώρα. Μάλλον είναι τιμητικό σου και δεν γήπεδο. Εκεί που πήγε το. Κάπου το σκηνοδίζει. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Θα πει άλλο που πάνω, γιατί αυτό είναι για αγωνιστικοποιητή του Βεσσαλονίκη. Και δεύτερον, θα πρέπει να δούμε μπασκέτες και λίγο καινούργιες. Έτσι, ξέρω ότι πρέπει να γίνει γρήγορα να γίνει, γιατί σε δεύτερον αυτό το παιδί και τώρα το καλοκαίρι. Γιατί είναι ένα τσέρκο, το οποίο έχουν πάει άγιο, είναι κίνητο. Και επιμένουμε στα ζητήματα εκεί, ειδικά στο τεχνικό σχολείο, για την περίφραξη. Θα γίνουν κάποια έργα στα κάγκελα που πήρα και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει περίφραξη, ξέρουμε αυτό, γιατί δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην εκπαιδεία των σχολείων. Και φυσικά, στο ότι τόσα χρόνια κλείνει η στους σχολείων, ζητούν κάποιο επιστάτη έξω από κάποιο προγράμμα να βάλει ο Δήμος. Συν το μόνο πρόβλημα που έχουμε ξεκαθαρίσει, και αυτό πρέπει να το δούμε από νωρί, πιστεύω, έτσι να είναι η συμβάση του από την αρχή με επέκταση. Από την άλλη, θέλαμε να τονίσουμε λίγο, πρέπει να μπει λίγο στην μέση διάταξη και πολύ σοβαρά το θέμα του καθαρίσματος των διαφόρων εξωτερικών και μέσω του κέντρου της παραγωγής. Εκείνη η ζούγκλα, τα σπαράλα που έχει ακόμα, όχι πολύ, τώρα θα ματάνε οι δουλειές. Έχουν ανέβει 2-3 μέτρα σε κάποια σημεία, δεν περνάς. Θέλεις αυτά που και ο κροκοδιλάκης κάτι σπαρτιά να κάνεις έτσι να περάσεις. Λοιπόν, να τα δούμε. Πρέπει να πάρει τα σπάρτα. Γιατί ήταν η κριτική, είμαστε στην κριτική περίοδο, αλλά εντάξει, έβρεχε οπότε δεν είχε θέμα. Έτσι. Οπότε είναι θέμα και στο ποιες που μπορούμε να έχουμε τον Ιούλιο τον Αύγουστο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα και τελευταίο σήμερα να το ξαναπτύξουμε. Έγιναν κάποιες συζητήσεις περαιτέρω. Σταματάνε το πράγμα, από το ΕΡΤ δεν έχει νερό. Εμείς μπορεί να μην έχουμε νερό μετά, να έχουμε γίνει πρόβλημα σαν Δήμος. Είναι σημαντικό πρόβλημα, το Συμβούλιο πρέπει να το ξαναπεί. Όλες οι δυνάμεις πρέπει να το ξαναπεί. Ο λαός πρέπει να φάει τα μέλη σε πέρα από μετά από δύο εθνικές αναμετρήσεις στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, τι συνέβαινε πριν, τι έγινε κατά τη διάρκεια και τι έγινε μετά. Και οι λογικές του στυλ έρχονται εκλογές, θα το λύσει ο Μητσοτάκης, άντε προεκλογικό είναι, θα ανοίξει το νερό έστω, είδατε τι έγινε. Ούτε καν το άνοιξε για μια εβδομάδα να μην πάρετε λίγο λοιπόν, να το φωτίσετε. Μάλλον είναι συνολική για τις βροχές, αλλά. Ναι. Μάλιστα και πριν λίγες μέρες
Ένα θέμα είναι μόνο για μας, γιατί μας κάλυψε και ο Ηλίας σχετικά με το γήπεδο του σχολείου, τα Μερεντέο. Πάμε και την παράταση στο γήπεδο 49 προκλητών. Ποιος είναι ο λόγος και σχεδόν πριν ένα χρόνο χωρίς να έχουν γίνει το 25% των εργασιών. Ευχαριστώ. Είναι θέμα σύντης, παρακαλώ. Είναι θέμα σύντης, παρακαλώ. Βάλτε το κάνει. Βάλτε το. Είναι θέμα σύντης εκεί, έτσι, πρέπει. Δεν είμαστε εγώ ξανά στα ίδια. Χειρότερα από ποτέ. Χειρότερα από ποτέ. Σήμερα τη στίβα, τα χόρτα, ό,τι έχει μαζευτεί από όλο το Δήμο είναι εκεί. Χωρίς καμία περασφάλεια, χωρίς τίποτα. Θα χάσουμε και τα αυτοκίνητα. Ένα, δεύτερο. Έχουμε κάνει πολλές φορές συζητήσεις για τις παρενέργειες που έχουν δημιουργηθεί από το Δημοτικό Σχολείο για τις τουαλέτες. Που έχουν καταδαπιστεί και καμία πρόβλεψη. Σας έχουμε προτείνει αρκετές φορές χώρο. Πάντα το συζητάτε, πάντα το σκέφτεστε, καμία απάντηση. Αυτά για σήμερα, δεν είναι πολλά τα θέματα. Προγραμματικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης και 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 ε
2023 και 2024. Τη συγκεκριμένη συμβούλου του κ. Καραγιάννη, του κ. Καραγιάννη, του κ. Καραγιάννη. Κρατή συνάδευση συνεργασία με την Γενική Γραμμή Διάθεση και του Συνταγείου Πολιτισμού, απαιτείται να τροφήσει την αποκλεισμένη στον προγραμματισμό πρόσφυγων στι πηγέ φυσική αντοχή, τη σύμβαση εργασία του Ιδιωτικού Δικαίου του Πρώτου Πρόγραμμου με νεοδιαία αποσβίωση και μέσα στην εισήγηση που πια σα έχουμε δώσει, να φέρουν και πού θα γίνουν αυτέ οι εκδηλώσει δράση. Αν υπάρχει να δώσει κάτι. Ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Το δεύτερο θέμα είναι η συγκέντρωση. Τρίτο θέμα είναι η συγκέντρωση. Έκκληση θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περιόδου 2023-2024. Με συγκέντρωση του κ. Καραγιάννη. Κ. Καραγιάννη, εγώ παρακαλώ. Από εισήγηση και από συνάντηση που έγινε με τον Διευθυντή του ΕΠΑΤ, μας δίνει να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τις τάξεις θέσεις μαθητείας για τον μεταλλικιακό έτος τάξης μαθητείας 2023-2024, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουμε δύο σπουδαστές, ηλεκτρολόγους, για 11 μήνες. Το ποσό για να προκαταλαμβάνω αναρωτήσεις, τι για 200 ευρώ για τον καθένα περίπου να καλύψει το μόνο να κάνει σε αυτό το σπουδαστό. Η υπόλοιπη αμοιβή θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ και μέσω προγράμματος που υπάρχει για τα συγκεκριμένα σχολεία. Ερώτηση. Κοιτάξτε, θα το συζητήσουμε. Εμείς διαφωνούμε την μαθητεία όπως γίνεται και όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και δεν μιλάμε για ουσιαστικά μισορροπικό με διαδικασία. Θέλουμε η πρακτική άσκηση μαθητεία να γίνεται με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και με προοπτική, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Αλλά εντάξει, υπό αυτές τις συνθήκες τώρα που υπάρχει το πρόγραμμα και μπορούν να έχουν δύο παιδιά που επάνε, θα την αντίρρηση να το στήσουν. Ομόφωνο το τρίτο θέμα μέρης εγγένεσης. Τέταρτο θέμα μέρης εγγένεσης. Καθορισμός χώρου και απεγγενείας και την εξαγωγή συνεδρίας και τον απομονισμό πεπρεμένων της εγγένεσης. Συγκεκριμένος ο κύριος Τούμερος, ο κ. Καραγιάννης, κ. Καραγιάννη, εγώ παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχε πάρει την εισήγηση για το τέταρτο θέμα. Εμείς προτείνουμε για τα προηγούμενα χρόνια να έγινε αυτή η αποκίνηση που γίνεται κάθε φορά. Τώρα, για τον συγκεκριμένο λόγο, προτείνουμε στις 19 έκου 2023 να γίνει ο αποκλεισμός. Θεωρητικά είναι
Όχι άλλο, δεν περιμένω τι για τώρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν κάνει 400.000 τώρα. Τι θα γινόταν το μαγαζί. Αν τι θα γινόταν με τα έξω αυτά τις υποχρεώσεις. Άλλη ερώτηση. Μια ρητορική ερώτηση. Μια ρητορική ερώτηση εδώ. Τώρα, έχει γίνει στην Κύπρο. Εμείς ανέχουμε στην Τράου Ευρωπή της Υγείας. Εγώ το καταλαβαίνω, έχουμε 10 θέματα, να έχουν τα 9 κανονικά και ένα να θέματα να τελειώσουν. Είχαν όλα αυτές. Άντε, τώρα διαβάζουμε. Όταν όλα διαβάζουμε στην Τράου αυτό είναι μισός προϋπολογισμός. Να ρωτήσουμε τι τώρα. Αυτό αφορά τη διαδικασία την υποκαιρία του Προεδρείου. Απαντήστε πώς μπορεί μια παράταξη να τοποθετηθεί για αυτό εδώ. Καλό είναι που είναι λεφτά, να διαρκούν λεφτά, βέβαια, αν υπάρχουν άλλα λεφτά. Με ποια διαδικασία να ελέγξουμε τι έλεγξε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσί. Δεν ήθελα να πρέπει να σου πω πριν. Δεν το λέω εγώ, δεν μου εντάξει, κύριε Υπουργέ, να σα πω ένα λόγο τη κοινωνία. Να πω το εξή. Όπω βλέπετε, το κέρδο ο προπολογισμό όταν συντάχθηκε στη Λευκή και το ψηφίσαμε, ήταν μια περίπτωση που πρέπει να ομοφόμενο με το ποσό των περίπου 19 εκατομμυρίων κάτω. Στην πρώτη αναγκαστική τροποποίηση, εφόσον ήταν τα δεδομένα στην καταμία του Δεκεμβρίου 2022, αναγκαστήκαμε και κόψαμε πάρα πολλέ δαπάνε των κειμένων μέσα στου χειριστήρε σύμφωνα με τα παιδιά του τέλου του τέλου. Στην πορεία που ήταν και έφυγε πάλι στα 18 εκατομμύρια, στην πορεία ήταν αναγκαστικά κάποια έσοδα. Οπότε λοιπόν το διαπολογίζωση. Αν θα δεις, έχουμε κι άλλες οπότε και άλλες έσοδα από τα πολιτικά, τα οποία δημιουργήθηκαν φέτος και αφού είναι στην κρίση γωνιά. Είναι έσοδο, το οποίο το οποίο σε αυτό το κάνουμε. Και θα κάνουμε κι άλλες στην πορεία. Αν δεν είχαμε δύο φτάρτε, δεν θα τοποθετούσαμε σε αυτούς τους κόσμους. Οφείλουμε να τοποθετήσουμε. Αν δεν είχαμε δύο αυτά ή κάτι άλλο, δεν θα πληρώναμε τις δαπάνες τις οποίες πλαισίδηκαν υπάρχουν εκατομμύρια στο τύπο εδώ για να διαλύσει και θα τι μετεβάζουμε για το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δωδέκατο και τέταρτο μήνα με πληρωμάτων με του όρου του κανόνου. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν θα το πω σε κάτι άλλο. Δεν θα το πω. Κατάλαβα έτσι, ξέρω καλά, γιατί είναι μια ερώτηση πιο πολύ ρητορικά. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι για να φανεί. Έσοδα, τα έσοδα έρχονται και πρέπει να το δικαιούμε. Δεν κάνουμε σε καρδιά ένα θεματικό πολλά κατάσταση που πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες, οι αποφάσεις, οι εκπαιδεύοντες και οι ανάγκες από το κρατικό που συμβολήθηκαν είναι να μας συμβολούν αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. 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 Ξέρω μια μάγια. Το επιβολήσεις της καλόνου του κρατικού. Δεν θα το αναλύσω σαν τέξι προβλικούς να εξηγείται. Δεν είμαι και λίγη. Εδώ που πρέπει να κάνουμε το έκτης, όταν ξεκινάμε να αναπτύξουμε κανένα και να κλείσουμε το προγραμματισμό, ας το πήγα, θα ψήξει ένα. Θα ψήξει ένα στα παλιά και θα φάσω στον πρόσωπο. Και να πάρει από το πόλιο και να συμβήσει σε υπολογίσεις τις τελικές, αλλά δεν θα θέλουμε τις τελικές με το χρησό, δεν είναι και καμιά άλλα από το δεν έχει να στείλουμε και καμιά τώρα σε εμάς. Ευχαριστώ. Εδώ. Εντάξει, περισσότερο για την υποκοινή τοποθέτηση θα ήθελα να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε εδώ και 3 χρόνια εδώ. Έρχεται, καλώς έρχεται, ένα λαγείο 400.000 μετά από 24 χρόνια. Άρα, αποκτά κατευθείαν μονίμως ένα ισχυρό όπλο οικονομικό. Έτσι. Από την άλλη, προσαυξημένο το ρεύμα κατά 120.000. Συμπληρώνουμε εμείς τον προϋπολογισμό. Έτσι. Δηλαδή, δώρο να δω τι θέλουν να πω ορμόμενος από αυτό. Αυτό είναι θέμα προγραμμάτων και θέμα υλοποίησης. Γιατί φωνάζουμε για τους προϋπολογισμούς ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν ή οτιδήποτε άλλο. Εμένα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, με ενοχλεί όλοι αυτοί, αν δείτε τα θέματα 11-16,
τσιμεντοποίηση, διακοπτική οδοποίηση, άσφαλτο, τσιμέντο, 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 μίσθωση μηχανημάτων, μίσθωση μηχανημάτων. Να πω το απλό. Δεν μας έχει υπόψει τόσα χρόνια ότι χρειαζόμαστε ένα ακόμη, πώς το λένε αυτό, καταστροφέα να το βάλουμε. Δεν θα τον είχαμε κάνει απόσβεση. Από το να τροποποιούμε κάθε χρόνο έναν προϋπολογισμό και να δίνουμε λεφτά, να δίνουμε λεφτά, επισημαίνω ορισμένα πράγματα, μπορώ να επισημάνω εδώ ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Γεγονός το οποίο δεν το ήξερα, έτσι. Το έμαθα όταν επιθυμίας μου εδώ. Ο Δήμος Σουμίου, η παραμυθιά μάλλον, χρειάζεται ετησίως γύρω σε 150-160.000 ευρώ για ρεύμα για τις γεννήτρες. Κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια ο Δήμος τώρα, πάει να αλλάξει τις γεννήτρες, αντλίες, πώς θα λένε τα αντλιοστάσεις, να αλλάξει τις αντλίες. Εμένα πιο είναι η φιλοσοφία μου, τι θα ήθελα εγώ να γίνει από τη Δημοτική Αρχή, την υπάρχουσα, την επόμενη. Μία μελέτη. Δεν νοείται τώρα η παραμυθιά με τόσα νερά, με τόσες βροχές, έτσι ο τόπος, να μην αφήσει η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη, αυτή η επόμενη, μία μελέτη, ώστε να λυθεί από τη ρίζα το πρόβλημα. Από τη ρίζα. Μία μελέτη. Η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, για μένα αυτό θέλω. Το να αφήσουμε παρακαταθήκη για την επόμενη Δημοτική Αρχή, κάτι, μία μελέτη. Δεν θα σας ρωτήσω Δήμαρχε τι θα αφήσετε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω. Απλώς σαν φιλοσοφία, σαν προϋπολογισμό, σαν τροποποίηση, δεν θέλω κάθε φορά να γίνομαι κακός και να λέω ότι ψηφίζω μισθοδοσίες, ψηφίζω επιχορηγήσεις, ψηφίζω τα προγράμματα και δεν. Αυτές οι δαπάνες τώρα, εντάξει, συνεχίζουμε το ίδιο έργο. Απευθείας αναθέσεις, πάρε εσύ 15.000, κάνε αυτό, πάρε εσύ. Δεν έχει νόημα. Δεν σώζεται αυτό. Αυτό που έλεγα και φωνάζω, διαχείριση της μιζέρειας. Άρα πρέπει να αλλάξουμε εντελώς διαφορετικά από την πότε στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όχι να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό. Τη φιλοσοφία, τον τρόπο εκτέλεσης και διοίκησης του Δήμου. Το τι πρέπει να κάνουμε, το τι πρέπει να θέλουμε. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να. Λέω εγώ τώρα να μείνει μία μελέτη στον τόπο που θα μπορούσε την ίδρυψη και συγκρότητα να λύσει και το θέμα του το έτος στον κάμπο. Λέω, έτσι, μεγάλη δίβολος και τι μεγάλη δίβολο. Ας φέρουμε ένα πανεπιστήμιο να μας κάνει κάποιες έρευνες για αρχή σε βάθος τετραετίας. Είναι προβλήματα που αφού τα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, γιατί δεν δίνουμε λύσεις σε βάθος 50 χρόνων. Και ερχόμαστε ό,τι έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να κάνει και η επόμενη Δημοτική Αρχή και η υπάρχουσα Δημοτική Αρχή. Τι να κάνουμε, να πληρώνουμε. Μας έκανε τώρα με το ρεύμα. Θα το πληρώσει ο Δήμος. Τι θα κάνει, δεν θα το πληρώσει το ρεύμα. Πώς θα γίνουμε αυτά. Λέγαμε για ενεργειακές κοινότητες. Οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ μέσα δεν είναι θέμα να ψηφίσω τα νούμερα τις 100.000. Τις 200.000 ή τις 50.000. Είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα τρόπου λειτουργίας του Δήμου. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Επίσης, θα πρέπει να ρωτήσω. Τώρα, δηλαδή, τώρα τι να κάνεις. Λέω, ψηφίζουμε το 5, το 6, το 7, το 8, το παραδείγματο και τέτοια. Δεν βγαίνει άλλη συνάδελφη. Προφανώς λίγα λεπτά, καλώς θα τα λεπτά κινούνται. Εντάξει, κατάλαβα να το είσαι με το αποθεματικό, αλλά εμείς θα παράξουμε τη στιγμή. Δεν πάρουμε θέση. Γιατί τα αυτά τα λεφτά που είναι πολλά, θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα και όλο και έτσι το μέλι, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν προβλήματα, δηλαδή για την αγορά που πάει για μισό πληθυσμό, αφού είναι κοντά μισό εκατομμύριο. Τα που πάει για μισό πληθυσμό να μείνει, και να διεκδικήσουν και θέσει προσωπικού και να μπορεί αυτή το δύο λίγο εκεί πέρα με μια καταστροφή ή μια καταστροφή. Πολλά πράγματα. Ακόμα και ένα εξωτικό μηχάνημα κάνει κάποιε αλλαγέ τέτοιο. Που θα πληρώνουμε εδώ πέρα του ιδιώτε, θα τα παράσουμε με μια πράγμα εκπαιδεύουμε με ένα κάποιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε εμεί προκάλεσαμε την διαδικασία. Τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν εντάξει, να μην βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε πολύ εδώ πέρα πολιτική, είναι σημαντικό και πρέπει να μπουν αυτοί. Πρέπει είναι λεφτά που δεν μπορούμε να μπουν. Τώρα, αλήθεια δεν μπορούμε να μπαίνουμε. Να κάτσουμε μια μία-μία, διότι το ότι το πήραμε 24 ώρες πριν είναι αδυναμία της μηχανής του οργάνου. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία.
Και προηγουμένως διάβασα προβλήματα και κατάστασης των τροπικών ενέργειας των υποδομών του Ιωσουδίου ο εξομολογισμό του Ιωάννη Καπονέλα και του Τετσάντου. Ό,τι θεματοδοτικό πρόγραμμα υπάρχει, ό,τι θεματοδοτικό πρόγραμμα έχει προκύψει, ο Δήμος του Ιωσουδίου παρόν την 23η που έχει συμμετέχει. Και τώρα πάμε στην πράξη. Γιατί δεν αφήνουμε την πληρώνη, γιατί είμαστε σε όλα αρνητικοί. Αυτό είναι ένα έργο. Αυτό είναι ένα έργο. Έπειτα, παραδοθήκατε στο θέμα του τρέχου. Μου λέει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι για το τρέχο, ούτε αυτό είναι. Ούτε την υποτιμική, ούτε τα χρήματα για να μπορέσω. Γιατί έτσι είναι. Δεν το δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι στο τρέχο. Και πάνω από αυτά κάνουμε παρεμβάσει στο τρέχο και οι αδερφέ και τα χέρια. Και είμαστε πάντα δίπλα στου ανθρώπου. Έτσι να δει, ήταν μη τελείω πρόβλημα. Υπάρχουν ενέργειε, τις οποίε κάνουμε και προσπαθούμε να αφήσουμε κάτι και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και την ενεργειακή ανάπτυξη που θέλουμε και να αναλαμβάνουμε το να κατεβάσουμε το κόστο. Που δεν είναι το κόστο, είναι υπέρο που έχει. Διότι ο πολέμος κανένας στην αρχή της θητείας μου που θυμίζουν εσύ. Όταν πάμε σε αυτά τα δυσκολία έξω. Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό, σκέφτεσαι με ομάδες συνθήκες, όχι με συνθήκες καρμίας, νοσίας, πέσης, μαθαίνεται. Έτσι. Ναι, δεν έχω κάτι να κάνω τις τοποθετήσεις του γνωστό. Στο θέμα της έρευνας την άποψη του κ. Πιτσή, όμως επειδή είχαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και συνήθως μία έρευνα από το βιβλίο πιστεύω της συγγύησης. Τελειώς το δεύτερο σπίτι. Όμως ήταν πάρα πολύ μεγάλη και λοιπόν το θέμα δεν είναι έγινε. Θα αυτό το έχουμε αποδείξει εδώ και αυτή τη τριετία δηλαδή.
να μην τα μηδενίσουμε όλα, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Απλώς με τα νούμερα που παραθέτει ο Θάνης, εγώ τα δέχομαι. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το βρείτε. Εντάξει. Πολύ καλά έκανε ο Δήμος. Έτσι. Προσέξτε να δείτε τι εννοούσα πριν και τι εννοώ. Πολύ καλά έκανε. Τι θα κερδίσουμε, 120.000 κιλοβατόρες. 2 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Γιατί, ποια είναι η διαφωνία με εμένα ως προς τη φιλοσοφία, ως προς τι θα έκανα εγώ σαν δήμαρχος, πρόταση κάνω. Δεν γνώμη αυτή, έτσι. Τι θα έκανα εγώ, εφόσον αυτό το πράγμα δεν έχει τελειωμό, οι 2 εκατομμύρια κιλοβατόρες που θα γλιτώσουμε, θα τις πάρει δε για τις αυξήσεις. Άρα πάλι ο Δήμος θα αναγκαστεί, γιατί να μην βρούμε μία μελέτη, αν γίνεται, να βάλουμε το νερό και να πάνω σε έγινε με φυσική ροή και να το πάμε μέχρι τη γλυκή κάτω. Και να κατεβείτε, αν γίνεται. Ή να το πάρουμε από τον αχαίρετο με μία αντία να ανεβάσουμε, τι θα ξεκινήσω εγώ. Με ένα πανεπιστήμιο. Με ένα πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ να σας φιλοξενήσω, πείτε μου αν γίνεται. Αν γίνεται, τότε μελέτη. Τότε μελέτη. Να τη βρει η επόμενη δημοτική αρχή. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο. Μπορεί να μην είναι οτιδήποτε μπορούμε να καταλογίσουμε. Ό,τι πάει να κάνει ο Φάνης με την ενεργειακή κοινότητα, κάτι αντίστοιχο λέω, να είναι αυτάρκη στο Δήμο, να μην εξαρτάται, να εξοικονομήσει πόρου. Άρα τι σημαίνει αυτό, μελέτη. Αυτή η μελέτη θα μείνει παρακαταθήκη για την επόμενη δημοτική αρχή. Θα την εκτελέσει όμω. Θα την εκτελέσει. Ευχαριστώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια καθυστέρηση από το
αυτήν την κατανομή. Στην οποία όμως την υλοποίηση του κράτου και η οποία σα είπα ότι κατατέθηκε. Και να σα πω ότι το ποσό που είναι, για να καταλάβετε, ο πρώτο λογαριασμό του εργολάβου ήταν 15.000 ευρώ. Λοιπόν. Τώρα, ο λόγο που έγινε αυτή η καθυστέρηση, σα είπα ότι οφείλεται στη συνεισίωση σε κάποιο έγκλημα εγγράφου σε κάποιο διαδικαστικό θέμα. Οφείλεται σε μια καταγγελία που έγινε. Δεν θα φωνήσω τώρα εγώ, όποιος θέλει από εσάς, τα παιδιά μόλις εξηγήσουν μερικά πράγματα, αλλά έγινε μια καταγγελία στο Υπουργείο και έτσι ο υπάλληλος της θέσης που είχε την διαδικασία, τον έγκλημα, καθυστέρησε την πληρωμή. Ζήτησε την ευκαιρία σε εμάς από την υπηρεσία του παρήγγειλα με τις διευθυνήσεις και η καθυστέρηση όμως έγινε άμεσο και την πληρωμή του εργολόγου κάποια νομικά θέματα και θεωρώ ότι θα λυθεί το θέμα, όμως δεν μπορεί να υπάρξει κανένα υπάρχει η καθυστέρηση αυτή. Αυτά. Σας κάνω πάλι. Δεν θέλω να αναφέρω σε μέσο με τα ρεκόρα τι είναι τους κατακτήρια. Είναι πολύ όμορφη η συνάδελφη. Θέλω να σας εξηγήσουμε και εγώ τις γενικές κυβερνήσεις. Όμως, την εμπλοκή μετά από ένα μικρό λάθο, και το οποίο δεν πρέπει, θεωρώ, να το αναφέρω στο διάστημα του το ιστορικό σας διέγραψα ότι ο κούρο το οποίο λύθηκε δεν λύθηκε καθυστερημένα ναι, γιατί εμείς κάνουμε υπηρεσία και υπηρεσίες αυτή τη στιγμή εγκληματοπληρώνουν άλλα 11 έργα εξέλιξης τα οποία είναι όλα αυτά τα προηγούμενα είτε από το έτσι είτε από παραδοσμό και να δίνουν για να λειτουργήσουν στο λεπτό κλπ. Υπάρχει κατάσταση και όλες οι πληρωμές γίνονται στον χρόνο, όπως δεν είναι μια ένσταση ή έγγραφη ή προφορική από το ρολόγιο και για καθυστέρηση. Προέκυψε εδώ από αυτήν την καθυστέρηση. Σας εξηγήσω αν κάποιο άλλο ερώτηση θέλετε. Το θέμα τώρα εδώ είναι ότι οφείλουμε να δώσουμε παράταση εμείς, διότι στις 22 είχε λήξει ο χρόνος παράδοσης της προηγούμενης παράτασης και πρέπει να μας δώσουμε παράταση για να είναι μονιμότητα για να γίνει συνέχιση του έργου. Ευχαριστώ πολύ για σας. Ερωτήσεις του Δάνατου. Ερώτηση. Ερώτηση για Δεν θα μάθω εκεί και θα το πάω για να κάνω θέση να πάω. Δεν θα μάθω. Θα σου πω κάτι.
για πρώτη φορά το ξανασυναντήσει. Παρόλο που εμείς κρίνουμε πολλές φορές σε μια ελευθερική και το Μακουλάτσι γίνεται και λίγο από τη σκληρή ότι ακόμα και να συνεχίζουμε ένα λεπτό και να δεν τελειώνουμε και κανένα φορά σας παρακαλώ για μια εξηγείο, πέστε μου ένα πρώτο και ένα κατάσταση και να εξαρτηθήσω. Φαίνεται μετά από σώμα και το κοπηρίζω και κατά φορά τα λέμε και αντιπολιτιστικά. Δεν τα λέμε αντιπολιτιστικά. Ξέρετε πολύ καλά το γύρο του Ραϊκιάν να μην τους κάνει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τι θα κάνουμε. Απέναντι στον αγροτικό κόσμο τη περιοχή θα πρέπει να απαντήσουμε. Και στου συλλόγου που χρησιμοποιούν τα αγροτικά, και στου πολίτε που κάποιε ώρε τη ημέρα δεν έγινε. Προσέξτε τα, το ξαναπώ. Και δεν έχουμε και ανοιχτά κείμενα. Γενικότερα, να συζητήσουμε. Οι προηγούμενε που ξέρει στην αρχή που έπρεπε να ξέρει για τον κύκλο του κάτω, να διαλαμβάνουμε για να μην ξεχνάμε να μα πάρει το βάρο και να φύγει να κάνει ένα γύρο και ένα τέλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τους ορατοφόρους αγροτικούς. Και τι είναι το στόχο μας, τον αγροτικό έχουμε σαν μια λίγο τα παραμυθιά συνήθειας. Δεν ξέρω, πρέπει να ζούμε έτσι, κάπου δεν θα ζητήσουμε να το πράγμα, που υπάρχει παράδειγμα, μάλλον να μάθουμε να είναι έτσι και τα πράγματα, πρέπει να γίνει παράδειγμα, θα κάνουμε τελείως παράδειγμα. Τον αγροτικό που πάμε το καμπανάκι είναι ένα γραφικό, δεν το κάνουμε. Εδώ, μάλιστα, δεν ξέρω πολλές συμβάσεις, όμως δεν μπορεί να τους πετύσει ποτέ όλα. Τώρα αυτό βέβαια, ξέρετε πώς γίνεται και από αυτό μας στο Γερμανία, κάτι που μας κύχει. Δεν θέλω να μας πει τι θα κάνουμε. Δεν θέλω να μας πει. Δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί κάτι κάνω. Δεν έχω πρόβλημα έτσι. Εγώ αυτό δεν θέλω να το ρωτήσω άλλη φορά. Την πρώτη φορά που το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε ποτέ να μπούμε εμείς εδώ και να εξαιρετιζόμαστε και να λέμε ναι, να κάνουμε τι κάνουμε, να μπορούμε να γίνουμε τι κάνουμε. Όχι. Και την πολιτική σου παιδιά, κάποια φορά που είπαμε, θα γίνει και τα καλύτερα. Έχω να χτίσω κάτω να πούμε τι είναι όλα. Κάτι γίνεται και ο Κουζουλάτη. Όπω είπε τώρα ο Κουζουλάτη, θα πούμε να πούμε τι είναι τι συμβαίνει. Έτσι είναι η συνεργασία που μπορεί να γίνει πολύ. Θα μπορούσαμε να ζούμε σε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε πολύ αυτό. Εγώ σα πω δεν είναι ένα παρεμπιπτό, δεν πάει και χαρά στο παρελθόν. Α πούμε ένα στόχο που παράγουμε μέσα από πάνω, μια φορά μαζί σε έναν δύο. Δηλαδή, με του έμπορου του κούλου του έχουμε μαζί και έχουμε μια λέμε καλύτερα. Πάμε μια φορά μαζί. Και μου λέτε, α μα πει όχι, δεν θα σου πει. Αν αυτά που σου πει, πάλι θα είναι εδώ. Και για να προλάβουμε, γιατί θα είναι εδώ. Γιατί προφανώ δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να δώσω να είμαι σε εντό και να κάνω μια ρόλη όταν είμαι στην καλό. Προφανώ και τα λιώτα να ακούσουμε τι πολιτικέ μα και να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Πολιτικοί είμαστε, δηλαδή. Δεν είναι ότι είμαστε σε έναν πολιτικό κόμμα, δεν τα πω, δεν μιλήσω. Πώ θα πω αυτό που θέλω. Έτσι, για να μην νομίζω ότι τα λιώτα που έκανα κάτι και. Δεν είναι πάντα. Αν είμαστε στη σειρά μα, αλλά θα προσπαθούμε να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είναι. Στην πρώτη γραμμή. Αυτά διάλογα που βλέπω. Εμένα η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Τι πρέπει σε πρώτο πληθυντικό να διορθώσουμε, να διορθώσει η Δημοτική Αρχή, εάν γίνεται κάτι λάθος, ώστε να μην διορθήσουμε σε επόμενο, να μην καθυστερήσουμε σε επόμενο διαγωνισμό. Τα λέει εγώ. Σας ξεκινάω. Πάμε από την κεντρική διοίκηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα έργο το οποίο εγκρίνεται το 19. Η κυβέρνηση, με την οποία ΣΥΡΙΖΑ τότε, και με την Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτή τελειώσαμε. Πάει. Πετάμε το παλάκι του στη Δημοτική Αρχή. Καλώς, καλό. Εγκρίθηκε το 19. Ναι. Η μελέτη πότε έγινε, το 18. Ωραία. Εδώ, αναφέρθηκε η ημερομηνία. Τελειώσαμε. Εδώ έχουμε ένα κενό σχεδόν 2 ετών. Εντάξει, εδώ βλέπω 3/12 του 19, δεν θα λογίσω εγώ το 19, 3/12 του 19 έγινε η έγκριση από τον φιλόδοξο, έτσι. 20, 21, πάμε και συμβασιοποιούμε εμείς το έργο, θα σας πω αμέσως, Σεπτέμβριο του 21. Κάτι κάνουμε λάθος. Άρα,
η μελέτη, η συμβασιοποίηση, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός δεν είναι προσυζήτηση αυτή τη στιγμή εδώ. Κάτι κάνουμε λάθος. 12 είναι συν 9. Κάτι γίνεται λάθος. Αυτό λοιπόν το λέω. Ό,τι κακοπροαίρετα να κάνω κριτική, πρέπει να διορθωθεί. Να μην γίνει σε χώρο του διαγωνισμού. Κάτι γίνεται λάθος. Υπογράφεται η σύμβαση που λέει εδώ 27.9 του 21 με την έκπτωση που λέει με το ΦΠΑ είναι 474.000 και έρχεται, υπογράφουμε μία ρήτρα παράδοση 22.9 του 22. Έτσι. Όταν χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Δήμος κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα, η εκάστοτε κυβέρνηση λέει πάρε τα λεφτά και ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει τη χρηματορροή. Εκεί λοιπόν ίσως θα έπρεπε να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα. Για να μην παρεμβαίνουν ξανά αυτές οι δυστυχίες και αυτές οι καθυστερήσεις. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση για τους επόμενους διαγωνισμούς και τους εξεπόμενους. Πρόβλημα στο μαζικό αθλητισμό μεγάλο, στο ερασιτεχνικό αθλητισμό κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει, να πέσει τα κουμπάρα να τελειώνει η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχει δημιουργηθεί για αυτό το θέμα και γονείς μας επισημάνουν συνέχεια ότι δεν υπάρχει χώρο να αφηγούν τα παιδιά, σας έχουμε κάνει ένα σχετικό αίτημα τηλεφωνικό βέβαια και προς τον Αντιδήμαρχο για να ολοκληρώσουμε το κτηνιατρίο ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά ένα χώρο άθλησης τουλάχιστον να μπορούν να παίζουν με μπάλες γιατί. Στην παιδική υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά για το γήπεδο, πέραν και οι συνάδελφοι, όπως είπαμε πριν, είναι θέμα διαχείρισης των έργων. Θα πρέπει να βρείτε καλύτερο τρόπο να διαχειρίζετε τα έργα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κατά μοντάρι σε σάμους χώρους, είναι ένα θέμα γενικά. Όπω θα διάβασε ο κ. Πόλος, το έργο εντάχει το 19, τον, η γενική ένεξη που είναι η πρόληψη πάθηκε τον 12ο μήνα του 19, από το Δεκέμβριο, και δημοκρατήθηκε το 20, άμεσα. Όπως και όλα, έχω πει και άλλες φορές, εάν υπήρχε, θα το πω καλό θα έλεγα, αλλά και για τις υπηρεσίες μας, που παρότι είναι προσδιορισμένες, κάναμε τα δύνατα δυνατά σε όλα τα έργα να τα εντάξουμε. Δεν κινδυνεύουμε εδώ για έφεξη έργο. Εδώ, από το χειρισμό που σας είπα, μην επαναλάβω, το οποίο μετά, όποιοι θέλετε, θα γίνει εδώ και ο πρόεδρος να σας ενημερώσω, σας είπα ήδη και την εξηγή χαίρετε, όλα τα έργα δημοκρατικά στο άμεσα και στο χρόνο. Η διαδικασία όμως και μέσω κορονοϊού και μέσω της απεργίας των μηχανικών επί 8 μήνες ενάντια στο νομοθέτημα που κάναμε και γενικώς όλη η νομοθεσία η οποία πρώτα βασίστηκε τα συμφέροντα των εργολάβων και μετά των Δήμων, άρα έχουμε τη δυνατότητα της παράδοσης εν μέσω κρίσης ενεργειακής δόθηκε σε όλους τους εργολάβους, ανεξαρτήτου που ήταν, είτε με σύμβαση προϊόντα, είτε με εξελίξη έργο, να πάρουν την αυτοδιοίκηση παράταση των εξελίξεων, την οποία την κάνουν όλοι οι χρήσεις, προκειμένου να περιμένουν τις αναθεωρήσεις τιμών, οι οποίες λόγω κρίσης όμως κάποιος από αυτούς τους έβαζε ή μέσα ή έπρεπε να πουλήσουν την περιουσία του. Όλα αυτά έγιναν χρήση με νομοκράτους και όχι με την διαχείριση του δημάρχου των δυνάμεων ή των υπηρεσιών. Εγώ δεν λέω, εγώ αναγνωρίζω, όπως πολλές φορές έχω πει, ναι,
υπάρχει σκέψη και παρόλο που υπάρχει το κάνουμε το ένα συμβούλιο και για του νέου του κοινού και για του νέου γιατί. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε. Αλλά οι διαδικασίε δεν είναι το παραπάνω θέμα. Και θα σα πω και θα το καταλάβετε γιατί. Ποιο το δίνει το δικαίωμα αυτό, το παρακάσω, και ο ελληνική συμβολογία είναι ο άλλο και ξέρει πάρα πολύ καλά όταν ένα από του άλλου έχει κάνει ευρωπαϊκέ και έκανε σύμβαση για 12 μήνε και παρέδωσε μετά από 40 μήνε. Καλά, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι γιατί του δίνει το δικαίωμα αυτό. Και γιατί το δίνει, σα είπα, γιατί οφείλει και να του προασπίσει. Θα κάνει να κάνει πέρα και να το κάνει ο γάμο, να τα παρέλθει τώρα τα παραδομένα, όλα τα έργα, γιατί γρήγορα μελετήθηκαν, γρήγορα κοπαδίθηκαν τα έγκλημα, γρήγορα μελετήθηκαν τα υπόλοιπα, γρήγορα κοπαδίθηκαν, αλλά ο νόμος του κράτους είναι αυτός που τους δίνει τη δυνατότητα αυτών των καθυστερήσεων. Τα υπόλοιπα που οφείλει ο Δήμος με υγεία μέσα,
και τη συνδρομή των Προέδρων που λένε να κάνουν την κρίση της κάποιες οδρόμες, προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη που αφαίρεσαι όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιχνά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, έτσι, να ψηφίσουμε σχετικά. Το θέμα είναι δικαστικό. Το θέμα μπαίνει σε διάθεση. Ομόφωνη η κυρία ομόφωνη. Ένα το θέμα μπαίνει σε διάθεση. Περιγραφή σημείων φυλών. Ξεκινήσω το δημόσιο κύριο Πέλος. Κύριε Πέλος, το πρώτο θα κάνω. Βέβαια, την κάνω μετά την εισήγηση. Οι υπηρεσίες από λάθος χρεώσαν τις συνδυμότητες μας και μας πιάνε πιο τη διαγραφή του λάθους που θα έχουμε να αφήνουμε σε εκείνη. Αλλά τις περιπτώσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τις περιπτώσεις. Πέρα και σε πάντα την διαγραφή όπως εισηγούν οι υπηρεσίες. Όχι, σε όποιο υπηρεσίες. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Έτσι και δεν υπάρχει ούτε υπάρχει. Σκύβουμε σχετικά την κυρία του. Το έργο δεν με ζητήρες όμορφο κυρία. Δέκα το θέμα με ρίξε τέτοια. Εκεί είναι το στατικό διαλέκτηση εργασιών και εξοριασμού τύπου επιστήριξης εντός των νομιοθετημένων και τύπους επενδιάς τύπου σου λίγου, συγκεκριστή τύπου σου τέτοιου τέλος. Δεν πέρα το λόγο παραγωγή. Ναι. Δεν ξέρω συνάδελφοι αν πρέπει, αν έχει κάποιο να πει μια πόλη εξής. Έχει το θέμα στο προσπρόσωπο μου, γιατί δύο συμμόνες μας προς την Αμερικά υπάρχει ένα αρχικό μεγάλο στον Ιωνισιακούς και ο οποίος διατίθεται με έξω από διάλους να εξοραίσουν το τυχείο αυτό. Όμως, επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, δεν μπορώ να έχει το Εθνικό Συμβούλιο Ιωνικέ, επειδή όπως ξέρετε, στην Αμερικά δεν υπάρχει σχέδιο διανομής, δεν υπάρχουν είναι ένα περίεργο χωριό. Μετά που έφυγα από το συγκεκριμένο που θέλω να εξαρτήσω τον τοίχο, δηλαδή στο πρώτο σημείο τοίχο, το οποίο είναι μεγάλο τοίχο, θα σα αναπτύξω και μετά, στο κεντρικό δρόμο, επειδή θα επεκταθούν κατά τέσσερι πόντου που περιμένουν προ τα έξω, και επειδή εκεί είναι ο δρόμο δημοτικό δημόσιο, ζητάνε την άδεια από εμά, προκειμένου να πάρουν την άδεια γιατί εφόσον θα αλλάξουν τα έξω τα αυτή, πρέπει να έχουν κάνει το Συμβουλίο ώστε να καταπληθούν και να ασφαλιστικά και τα λοιπά να κάνουν νόμοι και να φέρουν τους εργοδότες στην άκρη ώστε να μπορούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τις εργασίες που θα κάνουν εκεί. Και η αυτοπολιτική σημασία είναι ότι επιτρέπουμε αυτή η κατάσταση έξω από το τείχο. Είναι το πληθυντικό σημείο της Αμερικής και μετά από την άποψη των εργοδοτικών εκκλησιών εισηγούνται για να γίνει το τοίχο τέλος πάντων γίνεται τη διάρκεια του δρόμου. Έχει παραχωρήσει χώρο από την αρχή του εκκλησία τα ζητούς για να... Δεν είναι θέμα δηλαδή να πάνε στο τοίχο. Είπα συνέντες από δημοκρατικές εκκλησίες, θα προσηγούν εγώ, θα ζητήσω το άλλο σκούπι για ποιο λόγο το φέρνει το μυθό σκούλιο. Θα μπορούσα να το δείξω αν δημοκρατικές εκκλησίες, αλλά το θέλει το έγραφο για να καταβάλει τις εισφορές. Thank you.